Το φαινόμενο του να αφήνουν οι διοκτήτε σκύλων, οι γατιών, τα κουτάβια και τα γατάκια που θα γεννήσουν στο δρόμο θέλει να μειώσει ω και ο Δήμο Χανίων και γι' αυτό και φέτο ενεργοποιεί το πρόγραμμα στήρωση δεσποζόμενων ζώων. Το βασικό κριτήριο είναι το εισόδημα έως 10.000 ευρώ το χρόνο, ενώ τα άτομα 7 ευπαθών κοινωνικά ομάδων ωφελούνται από τη δράση σε πολίτε όπω με άτομα με ειδική ανάγκη, όπω σε μονογενειακή οικογένειε, σε φοιτητέ, σε μακροχρόνια άνεργου ε, και διάφορε άλλε τρίτεκνη, πολίτεκνη, ώστε να μπορέσουμε να δώσουμε και εμεί το κίνητρο να στηρώσουμε το ζώο, ώστε να μειώσουμε με αυτόν τον τρόπο τα αδέσποτα που υπάρχουν στην πόλη μα. Κάθε πολίτη έχει τη δυνατότητα υποβολή ένταξη στο πρόγραμμα για ένα και μόνο ζώο και πρέπει να καταθέσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά και ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Δήμου. Πέρυσι, περίπου 75 ζώα στηρώθηκαν δωρεάν από κτηνιάτρους των Χανίων. Ευελπιστούμε κάθε χρόνο, σαν Δήμο Χανίων, να το έχουμε μέσα στο πρόγραμμά μα ε, για τα δέσποτα και για τα δεσποζόμενα, ώστε να επιτέλου κάποια στιγμή ο στόχο που έχουμε βάλει στα Δημοτική Αρχή, κανένα δέσποτο στην πόλη, να ισχύσει και να ζουν τα ζώα όπω όπως ο αρμόζει να ζουν ε, για τους αστήρους ζευζοΐα. Το πρόβλημα των αδέσποτων είναι μεγάλο αφού για τις στηρώσεις και την περίθαλψη και φροντίδα τους το κόστος για το Δήμο κάθε χρόνο είναι περίπου 500.000 ευρώ. Μεγάλο κόστος αλλά αυτό αποδεικνύει ότι θέλουμε να λύσουμε το πρόβλημα, να, να στοχεύσουμε σε πάνω σε αυτό και όχι να, απλά να το βλέπουμε. Αυτό αφορά τα δέσποτα κυρίως το ποσό που σας είπα. Στα δεσποζόμενα είναι ένα ποσό που έχουμε ορίσει και το εξαντλούμε κάθε χρόνο. Συνήθω, επειδή οι ενδιαφερόμενοι δεν προλαβαίνουν να κάνουν την αίτηση κτλ., αυτό το πρόγραμμα το βγάζουμε περίπου τρει φορέ το χρόνο για τα δεσποζόμενα. Ο αρμόδιο αντιδήμαρχο Γιάννη Νικηφοράκη τονίζει ότι οι υιοθεσίε των ζώων αυξάνονται χρόνο με τον χρόνο και σε αυτό θα ωφελήσει και η δημιουργία του καταφυγίου του Δήμου στα Καθιανά, με τη δημοπράτηση να αναμένεται στι αρχέ καλοκαιριού. Έχουμε αυξήσει πάρα πολύ τι υιοθεσίε. Περίπου στο 50%, από ότι την... κάθε χρόνο έχουμε μια αύξηση περίπου με 30-40%. Ε, θεωρούμε και ευελπιστούμε ότι με την κατασκευή και του καταφυγείου και τη κλινική που θα κάνουμε απάνω του νοσοκομείου, όπω λέω πολλέ φορέ, των ζώων, ε, που θα μπορεί και ο πολίτη να το επισκέπτεται και να γίνονται και διάφορε δράσει με παιδιά, με σχολεία, ότι θα αυξήσουμε ε, τι υιοθεσίε και θα μεταφέρουμε την παιδεία που αρμόζει στα παιδιά μα, ώστε να την αποκτήσουν και μεγαλύτερη στο μέλλον το καταφύγιο. Πιστεύουμε ότι μέχρι αρχές Ιουνίου θα έχουμε δημοπρατήσει.